το Σεν Βριέ της Γαλλίας και δεν θα μπορούσε να λείπει από την γιορτή. Η άλλη αδελφοποιημένη πόλη του Δήμου Αγίας Παρασκευής, η Γεροσκήπου της Κύπρου. Επικεφαλής της αποστολής είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Μιχάλης Παυλίδης. Κύριε Δήμαρχε, σας καλωσορίζουμε στην Αγία Παρασκευή. Κύριε Δήμαρχε, είναι η δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο που επισκέφτεστε την Αγία Παρασκευή. Την πρώτη φορά ήταν επίσκεψη αλληλεγγύης για το κοινοβουλευτικό μας παντοπουλείο που μας φέρεται αρκετά τρόφιμα και είδη ρυθμού. Η τωρινή είναι μια επέτειος αδελφοποίησης. Στην πόλη μας έχετε δημιουργήσει φιλίες μετά από τις επισκέψεις σας εδώ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής για τη φιλοξενία. Η επίσκεψή μας εδώ ξεκίνησε από το 1997 με τον ήμιστο δήμαρχο Σταύρο Πότση. Όταν ήρθα τον Ιανουάριο του 1997 στο άγνωστο τότε στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, είχαμε μιλήσει, είχαμε κάνει πρόταση να γίνει αδελφοποίηση. Είχαν ιδεολογώντα ο αείμνηστος Σταύρος Κότσης, μα είπε τι κύριο έχουμε ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής με τον Δήμο της Γεροσκήπου, γιατί ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής είναι ένας σχετικός Δήμος με 80-90.000 κόσμο. Ο Δήμος της Γεροσκήπου είναι ένας μικρός Δήμος 11.000 ανθρώπους, με παραλιακός Δήμος. Και το μόνο κοινό στοιχείο που υπήρχε ήταν η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που έχουμε το ίδιο Δήμο. Ο Δήμαρχος τότε ειδωλογόταν ότι αγαπάει την Κύπρο τόσο πολύ που σίγουρα δέχεται να γίνει αυτή η αδελφοποίηση. Αλλά σου επιστρέψα εγώ στην Κύπρο, ο Δήμαρχος το είχε θέσει στα προθέσαμε στα δημοτικά μας συμβούλια, πήραμε την απόφαση και τον επόμενο χρόνο κάναμε το πρώτο μέρος της αδελφοποίησης στην Κύπρο και το δεύτερο μέρος ξεκίνησε στην Ελλάδα. Είναι για Παρασκευή. Οι σχέσεις μας και με τους επόμενους δημάρχους ήταν άριστες. Πρέπει να αναφέρω ότι οι σχέσεις μας με τους Σεμπριέ είχε γίνει χάρη στο Άγιο στο Σταύρο Κότση που υπογράψαμε σύμφωνο φιλία στο Σεμπριέ σε μια μεγάλη συνεχτά ευρωπαϊκό δίνο που είχε γίνει το 1999 στο Σεμπριέ. Και μάλιστα είχε θέσει και το κυπριακό πρόβλημα τους άλλους δημάρχους. Και από εκείνο τον καιρό ξεκίνησε αυτή η συνεργασία με τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής που είναι πολύ καλή μπορώ να πω και με τη συνεργασία με τους επόμενους δημάρχους με τον Βασίλη Κεντερακόπουλο, με τον Αντώνη Κωνσταντέρη και τώρα με τον Βασίλη Κωνσταντέρη. Μπορώ να πω ότι το προλάβουμε και είναι πάρα πολύ καλή. Η ιδέα των αδελφοποιήσεων γεννήθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με σκοπό επιθυμίου που τότε ήταν εκπορισμένοι και σε αντίπαλα στρατόπεδα να γίνουν φίλοι για το καλό της Ευρώπης και για το δικό τους φυσικά, το της κάθε χώρας ξεχωριστά. Πόσο σημαντικός σήμερα είναι ο θεσμός της αδελφοποίησης? Είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί όπως είχατε αναφέρει, ξεκίνησε να μην συμβαίνει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που οι χώρες οι οποίες πέρσι είχαν αφαιρθεί εκείνο τον καιρό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν αυτή την ιδέα για να έρθουν επαφή οι λαοί, να φύγουν τα μίση που υπήρχαν από τους πολέμους που είχαν γίνει τον καιρό εκείνο. Και σήμερα στο επίπεδο αδελφοποίησεων για μεγαλείες που γίνονται πέρα από τους νέους ανθρώπους που γίνονται εδώ και για την Αγία Παρασκευή το Σεντρίο και την Κύπρο, η ανταλλαγή ατόμων αποστολών που γίνονται με τα πολιτιστικά μας σωματεία. Επίσης η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσα από τους δήμους μας, δηλαδή οι υπαλλήλοι των δήμων έχουν επαφές μεταξύ τους, ούτως ώστε σε διάφορα κομμάτια της εργασίας τους να επικοινωνούν και να παίρνουν έτσι καλύτερες αποφάσεις. Πιστεύω είναι ένας σημαντικός θεσμός που πρέπει να κρατήσει. Επίσης, όταν έχεις αδελφοποιημένους δήμους, αμέσως συμμετέχεις και σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν είναι πολύ εύκολο να τα μαζέψεις. Τώρα εμείς συμμετέχουμε στο... Η μαζί πρότασή μας ήταν να συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό ανταλλαγής ανθρώπων από την τέχνη, δηλαδή καλλιτέχνες, ζωγράφους που μπορούν να κάνουν έργα από το ξενοφούς της πόλης μας και να κάνουν έργα τα οποία θα μπορούν στις πόλεις που θα πάνε. Επίσης,
κάποια άλλες δράσεις που μπορούν να γίνουν και κάποιες άλλες συναλλαγές που θα βοηθήσουν τους δημιουργούς. Δηλαδή, πώς θα έχουν βληθεί βασικά από αυτή τη σχέση της αδερφοποίησης και η Απαρασκευή και ο Δήμος Μυροσκήπου. Από την αρχή θα πούμε ότι τα θέματα της νομοσίας που ανταλλάσσονται κατά κάποιο τρόπο οι πληροφορίες. Πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς δήμαρχος και ιδίως τώρα που η οικονομική ύφεση άνοιξε και την Κύπρο. Σίγουρα το να ηγήσει μια πόλη είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες όπως είναι οι σημερινές. Οι ύφες σίγουρα χρειάζονται την κοινωνική αυτοδιοίκηση. Εμείς ως Δήμος να είμαστε σταθεροί στην κοινωνική μας προσφορά, γιατί όταν υπάρχει αυτή η κρίση, αντιλαμβάνεστε ότι και ο κόσμος έχει τις δυσκολίες του. Γι' αυτό στεκόμαστε δίπλα από τους δημότες μας, βοηθούμε τις αδύναμες τάξεις, ούτως ώστε να ξεπεραστεί αυτή η κρίση και να μην παρουσιάζονται επιπλέον προβλήματα. Πιστεύω ότι ο κάθε Δήμος πρέπει να προσπαθήσει να κάνει διάφορες άσκοπες περικοπές που υπήρχαν στο παρελθόν και να επικεντρωθεί σε θέματα κοινωνικών παραγωγών. Εσείς στο Δήμο Γεροσκήπου, πού εστιάζετε τις δράσεις σας περισσότερο, στο κοινωνικό τομέα, σε θέματα υγείας? Εστιάζουμε περισσότερο την δράση μας σε θέματα κοινωνικής και κοινωνικής ευημερίας. Λειτουργούμε στο Δήμο Γεροσκήπου, στην κοινωνική ομάδα πρόληψης, κέντρο ενηλίκων και καρδιακό συνεργό στην Ελλάδα. Λειτουργούμε ένα πολυδύναμο κέντρο για παιδάκια. Λειτουργούν τα διάφορα πολιτιστικά σωματεία, όπως είναι πολιτιστική κλίση, λαογραφικό όμιλο, πολιτιστικό σωματείο, η Ερωτήτη, κρατικό εργαστήρι και τα αθλητικά σωματεία, όπως είναι το όμιλο αντισφαίρηση, τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Είσαστε μια παραλιακή πόλη. Έχετε αναπτύξει κάποιο τουρισμό? Είμαστε μια παραλιακή πόλη και στη πόλη μας λειτουργούν ως 12 μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δηλαδή έχετε προσέλευση κόσμου και από Ευρώπη, πέρα δηλαδή από τους Κύπριους, από τις άλλες χώρες που έρχονται. Έχουν και το εξωτερικό. Βέβαια, γι' αυτό και λέω ότι είναι σημαντικά από αυτή την κυβερνία, γιατί αντιλαμβάνεστε με τη χρέωση που γίνεται στα τέλη διαμονή, ο Δήμο Γεωργίου έχει πέραν και ένα εκατομμύριο σε όλα αυτά τα ξένα και και μάλιστα και από το ΣΕΜΠΙΑ και από την Ελληνική Παρασκευή στο παρελθόν είχαν κάνει ταξίδια στο Δήμο Γεωργίου, είχαν μείνει στα ξενοδοχεία τη Γεωργίου. Και πιστεύω αυτό το πρόγραμμα θα το βοηθήσει και σήμερα στις επαφές που είχαμε και με τον Δήμαρχο Βασίλη Τσοπά αλλά και τον Αντιδήμαρχο του ΣΕΜΠΙΑ. Πήραν τις αποφάσεις και θα γίνονται αυτά τα ταξίδια από δημότες το 2020. Μάλιστα. Έχει και η Κύπρο συμπαθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνεται μέρος στις ευρωπαϊκά προγράμματα? Ναι, λαμβάνεται μέρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Και μάλιστα το τελευταίο πρόγραμμα που είχα παρακολουθήσει και εγώ είναι το Smart Houses, δηλαδή τα έξυπνα σπίτια, για να βοηθήσω με την τρίτη ηλικία, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα στους χώρους της κατοικίας τους ή στα κέντρα ενηλίκων με κάποιες διορθωτικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν επίσης. Πιο λειτουργικά δηλαδή στην ουσία τα Smart Houses. Να είναι πιο λειτουργικά και βοηθητικά. Επίσης έχουμε προγράμματα όπως είναι για την δημοτική ομάδα πρόληψης. Έχουμε προγράμματα που προσπαθούμε να πάρουμε μέσα από τα διαφορετικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα ξεκινήσουν το 2014-2020. Και μάλιστα εμείς έχουμε τεθεί δύο έργα όπως είναι το αγρόκτημα της Γερμανίας, σε έναν παλιό εξεκίνηση που τώρα θα το διαμορφώσουμε διαφορετικά με καινοτόμες ιδέες. Έχει γίνει ο διαγωνισμός. Η συμμετοχή ήταν από τους αρχιτεκτόνες και από το εξωτερικό. Έχουν υποκριθεί 7 διαγωνιζόμενοι και μέχρι τον Σεπτέμβριο θα υποκριθεί όλη την κρίση. Επίσης, ένα άλλο πρόγραμμα είναι ο Πυρίας της Γεροσκήπου, όπου θα γίνει μια διαμόρφωση του παλιού πυρήνα της Γεροσκήπου και η προσπάθεια
θα δημιουργηθεί με ένας ιστορικός ιστός και την συνέδωση με τα προπαιδικών και ιστορικών δημιουργικών, ώστε και οι τουρίστες που είναι στην τουριστική περιοχή να μπορούν να έρχονται και να κάνουν πόρτα τους και να βλέπουν όλες αυτές τις αξιόλογες περιοχές που έχει το Μήνυμα. Στην Κύπρο, στη Γερουσική που έχετε εσείς αντίστοιχα με τα δικά μας ιστορικούς σταθμούς ή κέντρα φύλαξης παιδιών ή κάποιες κατασκηνώσεις, ώστε να βοηθούνται και οι εργαζόμενοι γονείς. Ναι, βέβαια. Υπάρχει το Πολυνδιακό Κέντρο, όπου απασχολεί γύρω στους 12 νηπιαγωγούς και εκεί υπάρχουν και τα καλοκαιρινά προγράμματα, τα οποία τους καλοκαιρινούς πάνε μέχρι τις 7 το βράδυ. Έχουμε το, έχουμε το Ολυμπιακό Πολυμπητήριο που τα παιδιά συμμετέχουν τους καλοκαιρινούς μήνες στην Αθνάτηση στο Κοτίνδι. Επίσης έχουμε το Κέντρο Ενηλίκο που προσπαθούμε να βελτιώνεται συνεχώς ώστε να βοηθούν την τρίτη ηλικία, γιατί είναι άνθρωποι πρόσφατα παλαιότερα στο κοινό μας. Επίσης υπάρχουν διάφορες άλλες δράσεις όσον αφορά την κοινωνική πτυχή. Θέματα που βοηθούμε τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Η ρευστή οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ζώνης έχει επηρεάσει αυτά τα προγράμματα της δράσης που μας εξηγείτε μέχρι στιγμής, δηλαδή μπορείτε να προσφέρετε όπως και πριν ή κάπου τώρα έχει μειωθεί η προσφορά που δίνουν προς τους πολίτες. Η πρόσφορα στο Δήμο μας έχουν κάνει κάποιες περικοπές, κάποια χρειάστα εξοδηλώδουσα στο παρελθόν. Παραδείγματος χάρη είναι πολυδάπανες πολεμιστικές εκδηλώσεις με γνωστούς καλλιτέχνες. Τις έχουμε μειώσει ή τώρα χρησιμοποιούμε καλλιτέχνες από τον χώρο του Δήμου μας ή της επαρχίας μας ή της Κύπρου γενικότερα. Επίσης κάποια άλλα έξοδα τα οποία δεν βοηθούσαν στην ανάπτυξη του Δήμου μας. Επίσης δίνουμε μεγάλη έμφαση στην στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και τα ευρωπαϊκά προγράμματα πάντοτε συμμετείχαμε και θα συμμετέχουμε. Πιστεύω ότι με την κατάλληλη προσέγγιση και μελέτη μπορούμε να προσπαθήσουμε πάντοτε και περισσότερα για να μπορέσει να βοηθήσει ο κόσμος. Σαν άνθρωπο, σαν άτομο, σαν οικογενειάρχη, πόσο σας ανησυχεί αυτή η οικονομική ύφεση? Σίγουρα τον κάθε άνθρωπο ανησυχεί η οικονομική ύφεση, όχι από την προσωπική μου πλευρά, αλλά και γενικότερα. Ιδιαίτερα όταν έχει κάποιο Δήμο και βλέποντας ότι υπάρχει ανάγκη βοήθεια προ του συντημότε σου, τότε αυτό σε στεναχωρεί περισσότερο και παίρνει περισσότερα μέτρα και προσπαθεί περισσότερο να βοηθήσει. Πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο που εμφανίζεται τώρα στην Κύπρο, είναι ένα μεγάλο διεθνέ πρόβλημα και ελπιστούμε ότι η κρίση θα ξεπεραστεί σύντομα, ώστε οι λαοί όλων των χωρών να ζουν με δημιουργούν καλύτερα. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν κάποιες σκέψεις και κάποια σχέδια συνεργασίας με την Αγία Παρασκευή στο μέλλον, δηλαδή εντάξει, το πιο συνηθισμένο είναι η ανταλλαγή νέων ανθρώπων, οι επισκέψεις, ώστε να γνωρίσουν τις δύο χώρες. Υπάρχει και κάτι άλλο στο πρόγραμμα? Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που συζητούσαμε σήμερα, με ανταλλαγή νέων ανθρώπων, δηλαδή να φιλοξενηθούν από οικογένειες και στο Σέμπιο και στην Αγία Παρασκευή αλλά και στην Κύπρο. Είναι ένα πρόγραμμα για τους αθλητές μας για να γίνεται μια ανταλλαγή αθλητών, νέων αθλητών από τις τρεις πόλεις. Επίσης είναι η ανταλλαγή καλλιτεχνών, όπως είναι η χαράκτης ζωγράφη που είχα αναφέρει προηγουμένως, που κάνοντας κάποια έργα θα μένουν στους συγκεκριμένους δήμους. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε ένα τεράστιο παιδιακό χώρο τώρα. Το οποίο θέλουμε να διακοσμήσουμε είναι διάφορα έργα. Γι' αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα βοηθούν σε μεγάλο βαθμό αν έρθουν οι χαράκτες που να κάνουν κάποια έργα και να μείνουν στη Γεροσκήπο. Βέβαια, αφού τους φιλοξενήσουμε προηγουμένως και προσπαθούμε να προτάξουμε γι' αυτό σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Να ρωτήσω και κάτι πρακτικό πιο πολύ.
Ο δικός σας Δήμος λειτουργεί περίπου σε Αγία Παρασκευή, δηλαδή με τους αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς, ας πούμε, έχουμε 5 αντιδημάρχους στην Αγία Παρασκευή. Ισχύει το ίδιο και για εσάς? Όχι, εδώ είναι διαφορετικό το σύστημα διοίκησης των Δήμων. Εξού και η εκλογή των δημάρχων είναι πολύ διαφορετική όλο το σύστημα. Δηλαδή, τα δημοτικά συμβούλια στην Κύπρο κατεβαίνουν με ξεχωριστό συνδυασμό και ο Δήμαρχος σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Γι' αυτό κάθε δημότης μπορεί να κατέβει στην Κύπρο ως ανεξάρτητος Δήμαρχος χωρίς συνδυασμό. Επίσης, οι εκλογές στην Κύπρο γίνονται μόνο μία Κυριακή, δηλαδή ο Δήμαρχος λέγεται το πρώτο μεγαλύτερο ποσοστό από την πρώτη Κυριακή, δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Όποιος κάνει την πλειοψηφία δηλαδή, δεν είναι... Και το Δημοτικό Συμβούλιο βαθίζεται από τους δημότες που είναι... Από τους δημότες, από τους εκλεγμένους που παίρνουν τους περισσότερους ψήφους. Εδώ είναι το γιατί αναλογική. Η επίσκεψή σας στην Ελλάδα αφορά αποκλειστικά την Αγία Παρασκευή ή θα επισκεφτείτε και κάποιες άλλες πόλεις, ίσως κάποιους οργανισμούς? Αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες ενδεχομένως θα είναι πολύ δύσκολο να επισκεφτείς οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Είναι καλοκαιρινοί μήνες που οι οργανισμοί είναι κλειστοί, δεν μπορεί να επικοινωνήσεις, αλλά έχω την επισκεφτόμαστε τα διάφορα κέντρα εδώ στην Αγία Παρασκευή. Όπως είναι η βιβλιοθήκη, το κέντρο ελληνικών και διάφορα. Θα σας μονοπολίσουμε εμείς δηλαδή και είναι και 2-3 μέρες, εντάξει, πιστεύουμε να μας ξανάρθετε. Θα θέλετε να μας πείτε κάτι εσείς για τις σχέσεις σας, για το πώς περάσατε τώρα, τουλάχιστον αυτές τις 2 μέρες που είσαστε στην Αγία Παρασκευή. Έχετε κάποιους φίλους Κύπριους που σας γνωρίζω εδώ από το ξέρω? Ναι, έχουμε λίγο διάθεση, συμμετέχω στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής και αυτό είναι ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η φιλοξενία ήταν σε μεγάλο βαθμό πάρα πολύ καλή. Εμείς έχουμε δώσει πρόσκληση και στο Σέμβριο της Γαλλίας αλλά και στο Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής για να φιλοξενήσουμε. Είναι παρακολουθούς στις εκδηλώσεις που θα έχουμε στα Ιεροκήπια ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου ούτως ώστε να συμμετέχει και μια πρώτη προσοχή από το Δήμο της Αγίας Παρασκευής και με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται να γίνει σύσφυξη δοσιασίων μεταξύ πρώτων λειτουργών αρχών αλλά και γενικότερα των κατοικών των κοινωνιών. Αναφέρατε κάποια στιγμή ότι έχετε κι εσείς Αγία Παρασκευή, είναι και εσάς πολιούχος στη Γεροσκήπου. Ναι, είναι πολιούχος, μάλιστα η δικιά μας εκκλησία είναι του 9ου αιώνα μετάσχεστο. Και είναι από τις μοναδικές εκκλησίες, είναι η Βυζαντινή Εκκλησία, πεντάτρουλη, μοναδική στο Ιγνίστη στην Κύπρο. Και τον επισκέφτεται πάρα πολλοί κόσμος από το εξωτερικό. Είναι ένα από τα μνημεία του Γεροσκήπου, είναι υπογεγραμμένα στο Γερμανία της UNESCO. Και αυτόν τον καιρό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κατάσταση και στον περίπτωτο της Εκκλησίας και μάλιστα αφού έχει συντεχθεί να γίνει και ως μουσιακός χώρος συνεπιδεμένη Εκκλησία γίνονται προσπάθειες από τις εκκλησιαστικές αρχές ώστε να χτιστεί ακόμη ένας ναός και ο συνεπιδεμένος ναός να γίνει στην Εκκλησία. Κάνετε κάποιες εκδηλώσεις αυτές τις μέρες εκεί? Αυτές τις μέρες έχουμε την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει η όπερα. Είναι ένα καθημερινό, ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που γίνεται στην Κύπρο. Είναι η όπερα Οθέλος από τη Σλοβενία. Και μάλιστα έρχονται από όλο το χώρο του κόσμου για να την παρακολουθήσουν. Γίνεται σε ανοιχτό χώρο στην πόλη της Πάφου, στο Λιμανάκι, στο Νεφόντο του Κάστρο. Ακολουθούν τα Ιεροκήπια που είναι στην Γεροσκήπου και μετά ακολουθούν οι μέρες τουρισμού που συμμετέχουν τουρίστες που βρίσκονται στην πόλη μας. Μπορώ να σας πω ότι αυτόν τον καιρό στην πόλη του Ιγκιά μας βρίσκονται στο σύνολο της επαρχίας, πέραν των 300.000 τουριστών. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και για τη δικιά σας Αγία Παρασκευή. Καλή διαμονή εδώ στη δικιά μας Αγία Παρασκευή, να περάσετε καλά και φυσικά πάντα ανοιχτή πρόσκληση, όποτε θέλετε να έρθετε, να σας βλέπουμε. Είναι χαρά μας που σας έχουμε γνωρίσει.
και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και θα ήθελα να σας απευθύνω για ανοιχτή πρόσκληση να επισκεφτείτε την Κύπρο, να επισκεφτείτε την Κεροσκήπου, να πάρετε ζωντανές εικόνες από το Δήμο μας, από τα αμνημεία μας, ούτως ώστε να δείτε ότι μόλις της Αγίας Παρασκευής που δεν έχουμε την τύχη να μας επισκεφτεί. Ευχαριστούμε πολύ.